Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, δήλωσε η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, η συγγραφέας και δημοσιογράφος που τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Κατά τις δηλώσεις της, λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η νομπελίστρια αποκάλυψε ότι δάκρυσε όταν είδε τις φωτογραφίες εκείνων που έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις του Κιέβου το 2014. Για την προσφορά της Αλεξίεβιτς μίλησε μόνιμο μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας. Αυτό που κατάφερε είναι ένα πραγματικό επίτευγμα. Τα τελευταία 40 χρόνια εξερευνά την ψυχή του πολίτη στη Σοβιετική και Μετασοβιετική εποχή. Αυτό θα ήταν αρκετό από μόνο του, αλλά δεν έμεινε εκεί. Εφήβρε και ένα νέο λογοτεχνικό είδος, το οποίο ξεπερνά όλες τις κατεστημένες δημοσιογραφικές φόρμες. Η Αλεξίεβιτς είναι επικριτής του Προέδρου της Λευκορωσίας, Λουκασένκο. Αυτό δεν είναι μόνο ένα βραβείο για εμένα. Είναι ένα βραβείο συνολικά για τον πολιτισμό της μικρής μας χώρας, που σε όλη την ιστορία της, μέχρι σήμερα, περνά ιστορικές στιγμές και πιέζεται από όλες τις πλευρές, δήλωσε η νομπελίστρια, και παράλληλα δεν δίστασε να μιλήσει για ολοκληρωτικό καθεστώς. «Με το βραβείο αυτό το καθεστώς του Λουκασένκο θα αναγκαστεί να με ακούσει», είπε η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς.